καλησπέρα από το μπάσκετ του Λέρντον, παιχνίδι για την Evolution League. Μία NP απέναντι στη TBC. Και η πρώτη κατοχή. Πολύ γρήγορα θα κλέψουν την μπάλα στη TBC. Πριν καν προλάβουμε να μιλήσουμε ουσιαστικά. Και η πρώτη κατοχή θα είναι για τους TBC ολοκληρωμένη, καθώς δεν έκαναν σε την NP. Ο Τζάστα θέλει να πάρει πρόσβαση προς το καλάθι και έκλεισε καλά η ομάδα του NP την άμυνα. Αναγνώστου στην close out επίθεση, ωραία προσποίηση. Ωραία η πάσα σε το Στρόλιο, το σουτ 2 πόντων είναι εύστοχο και είναι το πρώτο καλάθι για τους TBC που ξεκινάνε δυνατά στο παιχνίδι με μια νέα προσθήκη, τον Αδαλόγλου τον Στράτο. Στην NP σταθερά μια πολύ δυνατή ομάδα στην Evolution League, είναι στην τετράδα. Θα παίξει ρόλο για τα playoff και για τις διασταυρώσεις φυσικά. Είναι ωραία οργανωμένη ομάδα που κάνει πολύ ωραίες πάσες. Γενικά η ωραία δημιουργία όπως τώρα. Αλλά αστοχή εδώ στην πρώτη κατοχή για την ομάδα ο Χάρης. Θα σας πω σε λίγο το επίθετο καθώς είμαι και εγώ λίγο απασχολημένος. Ακόμη είναι η αρχή του αγώνα. Με συγχωρείτε γι' αυτό. Ο Κιούση στην πάσα. Ο Τζάστα στο post. Το double team από το Στρούζα. Ο Κιούση Τζιόπανος. Και αυτός είναι ο Αδαλόγλου που κάνει το σούτ από κοντά αλλά στο εκεί. Όχι, δεν είναι ο Αδαλόγλου, είναι ο Τσιαλάνης. Έτσι όπως το βλέπω από το χαρτί που έχω. Με τον coach Βαλσαμίδη, η MNP. Καραμπάσα στο εκεί στο σούτ και ριμπάνω από το Στρόλιο αμυντικό. Οι Σιτέ δεν έχουν ξεκινήσει καλά στο πρωτάθλημα, αλλά είναι μια ομάδα και αυτή οργανωμένη. Έχει παίκτες που μπορούν να απειλήσουν γενικά επιθετικά. Έχει παίκτες που μπορούν να κάνουν ένα πολύ καλό παιχνίδι. Δεν έχουν βρει ακόμα τα πατήματά τους. Είναι ακόμα και αρχή στην Evolution League. Έχει ακόμα πολλά παιχνίδια μέχρι το τέλος της κανονικής διάρκειας. Ο Κεχίδης ήταν προηγουμένος. Ο Χάρης ο Κεχίδης. Ένας πολύ αθλητικός παίκτης. Έχει χαρίσει πολύ καλές φάσεις γενικότερα στο μπασκετάκι. Στρούζας πιέζει, ο Κιούση θα συγκρατήσει με αυτοθυσία, θα δώσει τον Τζάστα σου τριών πόντων, εύστοχο και είναι πολύ καλό ξεκίνημα για τους TBC που προηγούνται 5-0. Είμαστε ακόμα στα πρώτα δύο λεπτά του αγώνα, ψάχνουν τα πατήματά τους οι μάθες και πενιές. Ο coach Βαλσαμίδης δείχνει να απορρεί στον πάγκο, περιμένει το μάλλον πιο δυνατή στα πρώτα λεπτά. Και χείρισε για τον Καραμπάη, συνεργασία των δύο ψηλών, η front line των MNP. Στρούζας ωραία πάσα για τον Λάσκα. Άστοχο το σουτ. Λάσκος, όχι Λάσκας. Επιθετικό rebound ο Κεχίδης. Λάσκος. Ωραία πάσα στην άλλη πλευρά. Το σουτ δύο πόντων του Καραμπά. Μάχη για το rebound. Θα βγάλει την μπάλα εκτός ο Δημήτρης Αναγνώστου. Θα έχουν την κατοχή η MNP. Επαναφορά έγινε. Κεχίδης. Πάρα λίγο το καλάθι κεφάλαιο. Κέρδισε όμως το δικαίωμα να εκτελέσει δύο βολές ο Χάρης Κεχίδης. Ένας πολύ μαχητικός παίκτης, δίνει πάντα πολλά σημαντικά rebound στην ομάδα του και σήμερα η MNP είναι και ενισχυμένη με κερκίδα από ό,τι βλέπουμε, με παιδιά των παίκτων, με οικογένειες, αυτό που θέλουμε γενικά στα γήπεδα. Είναι 2 στις 2 βολές για το Χάρη Κεχίδη που δίνει τους πρώτους 2 πόντους στην ομάδα του, 5-2. Και στο κατέβαζαμε της μπάλας ο Κούσης. Γιοπάνος Κούσης. Του δώσε το χώρο η άμυνα, ο Κούσης πάσαρε για να πάει σε πιο οργανωμένη επίθεση η ομάδα του. Στολεύεται τώρα η επίθεση, ωραία περιστροφή του Τσιαλάνη, ανάποδο λέει από τον Τζάστα, είναι άστοχο και rebound ο Καραμπάς. Και ο Μόκα στη μακρινή πάσα για τον Στρούζα. Οι δύο παίκτες γνωρίζονται πολύ καλά και από άλλη ομάδα στη Master League του μπασκετάκι. Μπορούν να βγάλουν ωραίες συνεργασίες. Αυτή τη φορά δεν τα κατάφεραν. Μπάλα για τους UTBC. Και στο κατέβασμα της μπάλας θα είναι ο Τζάστας. Οργανώνει την ομάδα του. Που σήμερα είναι και ενισχυμένη όπως είπαμε με δύο νέους παίκτες. Δύο σκριν ψηλά από αναγνώστη και Στρόλιο. Τζάστας βρίσκει τον καλό του δεξί διάδρομο. Καλή άμυνα εκεί από τον Κεχίδη που ήταν σαν βοήθεια. Πήρε το rebound ο Καραμπάς και τώρα ο Λάσκος. Ωραία για τον Καραμπά που ήρθε σαν τρέιλερ. Ο Καραμπάς διφλέξαν από τον αναγνώστη, ωραία εκεί. Μαχητής ο αναγνώστη που βγάζει την μπάλα εκτός. Ακολούθησε τη φάση. Στρούζας για τον Καραμπά. Ωραία προσποίηση Καραμπάς στο lay-up. Μπλοκ, ωραίο μπλοκ, πολύ ωραίο μπλοκ. Πρέπει να το έκανε ο αναγνώστη, ναι, τον επιβραβεύει και ο Κούσης. Επαναφορά ο Στρούζας, γρήγορα για τον Λάσκο. Θέλω να πιάσω τον ύπνο την άμυνα στο κύριο Λάσκος, αλλά εκεί είναι ψηλή ομάδα των MNP, παίρνει τον rebound ο Μόκας.
Ραμπάς υποδειγματικά κρατά το σταθερό του πόδι και Χίλης, όπως είπαμε, πολύ αθλητικός στο χείο όμως τώρα. Rebound ο Στρόλιος. Ντάστας. Περνάει ωραία από την άμυνα. Ντάστας ένας γρήγορος παίκτης. Στο σουτ βιάστηκε εκεί. Καλή άμυνα το Λάσκο. Και δεν φάνηκε να κάνει φάλ, παρότι διαμαρτύρεται ο Ντάστας. Έχει βρει την μπάλα από ό,τι φάνηκε από εδώ, από αυτό το πλάνο. Φυσικά οι παίκτες μπορούν να βλέπουν τις φάσεις στο YouTube, στα βίντεο. Ο Στρούζας στην μπάσα. Στρούζας ξανά. Deflection από τον Κιούσι. Ο αναγνός του πετάει ψηλά. Η μπάλα βρίσκει στο πόδι του Στρούζα. Ο Τζάστας παίρνει την μπάλα. Τζάστας κερδίζει το φάουλ. Ναι, δύο βολές. Και θα έχουμε το πρώτο time out για την ομάδα των MNP. Επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστροφή στο παιχνίδι. Evolution League στη TBC απέναντι σε MNP. Δύο βολές για τον Τζάστα. Άστο και πολύ, rebound και Χίλης ψηλά. Έδωσε για τον Λάσκο. Από εκεί οργανώνει την επίθεση. Ο Λάσκος δίνει για τον Καραμπά. Θα συγκρατήσει την μπάλα. Στρούζας. Ξανά στον Καραμπά, είναι ελεύθερος. Διστάει στο σουτ, δίνει για τον Κεχίδη. Προσποιήσεις και κερδίζει το φάουλ. Ωραία προσποίηση από τον Χάρη Κεχίδη και πολύ ωραία ο Δημήτρης Αναγνώστης που δίνει το χέρι. Ένδειξη σεβασμού. Αλλήλω σεβασμού. Η MNP, όπως είπαμε, μια πολύ οργανωμένη ομάδα, πάντα έχει πολλές παρουσίες στα παιχνίδια της. Αξίζει να μνημονεύεται αυτό. Και συντένει μια οργανωμένη ομάδα, όχι με πάρα πολλές παρουσίες πάντα, αλλά είναι μια ομάδα που έχει το ομαδικό πνεύμα. Έτσι έχει πρώτη βολή για την Κιουχίδη. Έχει ήδη τρεις πόντους με τις βολές που έχει πετύχει. Τώρα στο εκεί. Ο Καραμπάς επιθετικό rebound. Μονομαχίες και παίρνει ο Ντάστας ενώ έπαιζε στο παρκέ. Κούσις περνάει πολύ ωραία. Κούσις, όχι Κούσις. Κούσις. Ωραία πάσα στη γωνία και κάου, τρίποντο. Είναι άστοχο rebound ο Κεχίδης. Λάσκος τρέχει με την μπάλα. Τώρα θα κάνει το λάθος. Κλέβει ο Στρόλιος, δίνει για τον Ντάστα γρήγορα. Στον εφημιδιασμό 2-2. Καλή άμυνα του Κεχίδη, πολύ καλή άμυνα. Ήδη από την πρώτη περίοδο ο Κεχίδης κάνει αστική την παρουσία του. Όχι μόνο στο σκοράρισμα. Καλά γύρω του στην TBC με το νούμερο 83 για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Ο Στέφανος Γρηγοριάδης. Στη θέση του Στρόλιου του Γιάννη. Κάτω εκεί με τον Λάσκο. Αδοχή της μπάλας. Κεχίδης για τον Καραμπά. Στου δύο πόντων. Είναι άστοχο ο Γρηγοριάδης στο rebound και ψάχνει την baseball. Βρίσκει πολύ ωραία τον Κούση, που έμεινε αφύλαχτος και πετυχαίνει το δεξιλεγιά του αξιοπλόδος στην ωραία πάσα. Έχουν ξεκινήσει πάρα πολύ καλά η Σουτέμπιση. Το σκορ γίνεται 7-3. Στρούζας είναι μπροστά η Σουτέμπιση. Λάσκος. Θα κλέψουν για ακόμη μια φορά η Σουτέμπιση, βγάζουν πολλή ενέργεια στο παρκέ. Λάστας περνάει με μεγάλη ταχύτητα από τον Μόκα. Κούσης, υπάρχει πόδι εκεί. Είναι καλή άμυνα και το πόδι βέβαια για να κόψει μια αντεπίθεση. Για πρώτη φορά στο παιχνίδι τώρα ο Κιωσέογλου για τους MNP. Επαναφορά. Έτσι για τον Τζάστα ακούσεις. Εκεί όμως πέσαν δύο παίχτες. Ο Τζάστας βγάζει και τον Γρηγοριάδη. Είναι στα επιχειρήσεις των σουτριών πόντων. Αστοχή, ο Στρούζας στο rebound. Έβαλε τα χέρια ο Γρηγοριάδης έξυπνα και κερδίζει το τζάμπολ. Πιάνουμε το βελάκι. Και το βελάκι δείχνει στη TBC. Παναφορά θα αναλάβει ο Γρηγοριάδης. Ψάχνει μια πάσα ο Γρηγοριάδης, παρέντας στο Καραμπά. Κινήσει εκτός μπάλας, ο Ντάστας θα πάρει. Θα προφυλάξει την μπάλα, θα κάνει το floater, αλλά θα στοχίσει ακόμα ένα rebound από τον Κεχίδη.
καλός για τον Στρούζα. Και εκείνος έχει άπλετο χώρο μπροστά του. Ο Γιονύς Στρούζας τώρα σταματάει, κάνει το πλαψού. Αστοχή, rebound αναγνώστη του. 4 λεπτά για το τέλος πρώτης περίοδου. Μιας περίοδου που η CTBC είναι μπροστά. Είναι κοντά όμως η MNP. Φαίνονται σήμερα πολύ πιο οργανωμένοι στην CTBC και αυτό είναι ένα πράγμα καλό για τη συνέχεια. Τρίποντο που τώρα είναι άστοχο. Από τον Τζιαλάνι πήρε το rebound η ομάδα των MNP. Τζιατλάνης. Τζοσέογλου για τον Μόκα. Στην άμυνα Τζιατλάνης. Ωραία κυκλοφορία της μπάλας. Βγήκε ελεύθερος ο Τζοσέογλου για 3. Άστοχο το σούτ, αλλά ήταν πολύ ωραία κυκλοφορία της μπάλας, παρότι δεν πήγε το τρίποντο. Τώρα βγαίνουν στον εχνιδιασμό. Η Σιτέ, άστοχος ο Κιούσης. Ο Κιούσης ακολούθησε και πήρε το rebound ο Γρηγοριάδης. Σκιατλάνης για τον Τζάστα. Τζάστας από την κορυφή για 3. Rebound από τον Κεχίδη. Και ο Θεόγλου. Για τον Στρούζα. Κεχίδης, ωραία για τον Καραμπά η πάσα. Καραμπά σου 2 πόντων. Παλεύει ο Κεχίδης για το rebound. Πέφτει και στο παρκέ, αλλά εκεί θα κερδίσει ο αναγνώστου. Εδώ νομίζω κέρδισε πιο πολύ την ευφυΐα του αναγνώστου στο rebound. Βγαίνει με την μπάλα ο Τζάστα σύμφωνα με την διοικητή. Την μπάλα είναι για τους MNP. Θα έχουμε αλλαγή. Ο Απόστολος Γκρέκ θα περάσει για πρώτη φορά από ό,τι φαίνεται. Και όχι, έχουμε time out. Επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέφουμε 2.46 στο τέλος περίοδου. Ο Κιωσέ στον MNP και ο Σεόγλου κατεβάζει την μπάλα. Είναι σαν να ζώνει στη CTBC. Γκρέκ. Πάσα πέρασε για τον Κεχίδη στο ζωγραφιστό. Το double team εκεί, οδηγεί στο λάθος παρά λίγο. Βγάζει την μπάλα εκτός ο Κούσης. Είναι πολύ ωραία σήμερα η CTBC στην πρώτη περίοδο. Χάρμα ιδέστε. Οργανωμένοι, ο ένας παίζει για τον άλλον. Φαίνεται ότι έχουν βάλει και με τις νέες τους παρουσίες κάτι πολύ καλό. Στο τυχό rebound ο Γκρέκ έπεσε κάπως δυνατά ο Γρηγοριάδης και έκανε το foul. Και επαναφορά θα γίνει από τα πλάγια για τον Απόστολο Γκρέκ. Το Σεόγλου, ο Γκρέκ. Είναι κλειστή άμυνα και ο Σεόγλου. Είναι στον Καραμπά που είχε λίγο χώρο, πέρασε ωραία για τον Κεχίδη, συνεργασία high-low και καλάθι και φάουλ. Έξυπνο ο Καραμπάς, πάσαρε στον Κεχίδη εκεί που έπρεπε για να έρθει το καλάθι. Κυρία, να πλησιάσουμε και στον πόντο τώρα η MNP. Είναι εύστοχη βολή, 7-6. Αν δεν κάνω λάθος, ο Κεχίδης έχει τις 6 πόντους ομάδας του μέχρι στιγμής στα πρώτα 8 λεπτά του αγώνα. Μπάλα πάλι ο γήπεδος, θα έχουμε διακοπή. Κεχίδης κάνει αισθητή την παρουσία του για την πρώτη περίοδο, το έχουμε πει. Είναι ένας μαχητικός και αθλητικός παίκτης, αλλά είναι και ένας παίκτης που θα σκοράρει όταν χρειαστεί. Έχουμε και άλλους τέτοιους παίκτες, η MNP, έχουμε τον Στουρίζα, έχουμε τον Μόκα, έχουμε τον Καραμπά. Μπάλα τώρα στα χέρια του Κούση. Ανεβαίνει για ένα screen ο συμπαίκτης του, ο Αδαλόγλου. Αδαλόγλου ξανά στο screen, αντίθετα ακούσει ωραία, περνάει. Κούσει στο lay-up, είναι άστοχος εκεί. Rebound από τον Καραμπά. Ο Γκρέκ είναι στην μπάλα. Μπάλα βγαίνει εκτός. Από παρέμβαση παίκτη τον Σιτέ. Παναφορά έγινε ο Στρούζας είναι αφύλακτος, θα εκτελέσει για 3. Δεν έχει βρει ακόμα ρυθμό. Την μπάλα θα βγάλει ο Κεχίδης. Παρότι πολλές φορές βγάζει την μπάλα εκτός, κάνει τη δουλειά του πάρα πολύ καλά. Δίνει πάθος και ενέργεια στην ομάδα του. Αυτό είναι πολύ σημαντικό πολλές φορές στην άμυνα, ώστε να βάλει και τους άλλους παίκτες στην εξίσωση, να παίξουν δυνατά, να παίξουν καλά, να παίξουν βέβαια καθαρά όμως. Πάνω απ' όλα είναι αυτό. Κούσης, ωραία, παίρνει από τα δεξιά. Κούσης, θα πετύχει το καλάθι μπροστά στο Κεχίδη. Και έχουμε μια τεχνική ποινή. Για να δούμε κατά ποιού. Ωραία σκηνή με τον Κεσόκου να δίνει το χέρι στον Κούση.
κλασική ποινή κατά του Κούσου, φαίνεται να έχει δοθεί, κάτι πρέπει να έχει πει στο διαιτητή. Η βολή θα εκτελέσει ο Καραμπάς. Την βολή. Το σκορ γίνεται 9-8. Και επαναφορά γίνεται τώρα και ο Θεόγλου. Δεν έχουν να δώσουν άλλο φαουλ στην Τεμπισή. Εκεί της ώρα προσποιείται, δίνει την πάση για τον Καραμπά. Άστοχος ο Στρούζας, όχι ο διαιτητής. Θα δώσει επιθετικό φαουλ, φάνηκε να έγινε. Εκτός μπάλας, το κέρδισε. Έτσι και ακλάνησε ο Αντώνης. Και θα κάνουν αλλαγές στην ENP. Ετοιμάζονται να περάσουν το παιχνίδι Μόκας και ο Θεοδόρης, ο Θεοδόσης Τιχίδης, ο αδερφός του Χάρη. Παναφορά θα κάνει ο Γρηγοριάτης και θα δώσει τον Τζάστα. 1-10 στο τέλος του περιόδου. Τζάστας κάνει το κεντρικό διάδρομο ωραία και κερδίζει το φάουλ. Είχα να δώσει ένα ακόμα φάουλ μην πει. Ήταν το τέταρτο ομαδικό. Παναφορά ο Τζάστας. Δίνει στον Τζιατλάνη. Το σκρίν του Γρηγοριάδη, ο Τζιατλάνης. Πάει αντίθετα. Θα πασάρει για τον Γρηγοριάδη, κράτησε σταθερό πόδι. Είναι άτυχος όμως, η μπάλα μπαίνει και βγαίνει και η ριμπάουντ θα πάρει ο Έτερος και Κίβρης, ο Θεοδόσης. Και τώρα είναι μια ευκαιρία να ισοφαρίσουν οι Ιντίοι και να περάσουν μπροστά με τρίποντο. Και Κίβρης με τον Κωσέογλου. Γκρέκ. Κωσέογλου για τρεις. Είναι έξοδος των τριών πόντων και αυτό είναι το προβάδισμα για τους Ιντίοι. Το σκορ γίνεται 19. Κρίσης. Για τον Γρηγοριάδη, όχι, για τον Τζάστα. Τζάστας παίζει με τον χρόνο, είναι η τελευταία επίδεση λογικά. Κερδίζει το φάλο Τζάστας, θα πάει στις βολές. Και μεγάλη προσπάθεια. Δύο βολές. Θα απομείνουν 5 δευτερόλεπτα. Τόση ώρα κάνω λάθος, με συγχωρείτε, ότι είναι ο Τσιαϊλάνης, όχι Τσιατλάνης, και στο χαρτί αναγραφόταν κάπως διαφορετικά. Είναι η Γιώτα, οπότε με συγχωρείτε, Τσιαϊλάνης, ο Τζάστας βάζει πρώτη βολή. Άστοχη δεύτερη, rebound ο Κεχίδης, ο Σόγλου. Και είναι το τέλος της πρώτης περίοδου. Ωραία στιγμή, ο Γκρέκ δίνει το χέρι στον Κούση. Τέλος πρώτης περίοδου, το παιχνίδι ισόπαλο, 10 όλα. Δεύτερη περίοδο. Πάρα για τους MNP. Το Σέογλου για τον Κεχίδη. Μόκας για να το σκρίνει και ο Σέογλου. Και τον Διαγελάνη στην άμυνα, Μόκας του 2 πόντων. Ο Κεχίδης είναι το rebound. Βγάζει για τον Μόκα, Μόκας για τον Γιωσέογλου σου 3 πόντων. Είναι άστοχο και υπάρχει επιθετικό φάουλ. Το έχει κάνει ο Κεχίδης να βγάλει ο βάθος. Μπάλα για τους ETBC. Τζάστας. Κούσης. Τσαϊλάνης ανεβαίνει. Πασάρει τώρα ο Κούσης. Τσαϊλάνης. Ωραία για τον Γρηγοριάδη πάσα, αλλά εκείνο Μπότας που θα κλέψει. Είναι στον Διοσέογλου. Το
Μουσόγλου για τον Γκρέκ. Κεχίδης Θεοδόσης. Άρης Κεχίδης. Γρηγοριάδης στην άμυνα, ο Κεχίδης πάει το δεξιά, θα χάσει την μπάλα. Από τα δικά του χέρια θα βγει μπάλα. Θα δοθεί για τη σουτ NBC. Αναφορά ο Τσία Ιλάνης. Τζάστας. Κάπως γρήγορη επίθεση δίνει στον Γρηγοριάδη, εκείνος γρήγορα για τον Κούση. Περιμένει το screen του Γρηγοριάδη, θα εκτελέσει τελικά ο Κούσης. Είναι άστοχος, ο Κεχίδης στο rebound. Δοσέγουλα από τα δεξιά με την μπάλα. Συνεχίζει κινήσει εκτός μπάλας από τη CNP για να δυσκολέψουν την άμυνα. Και ο Κεχίδης έδωσε για τον Γιωσέογλου σου 2 πόντων άστοχο. Μόκας επιθετικό rebound. Τραβήθηκε προς τα έξοδες στον Γκρέκ. Ο Γκρέκ για 3. Κεχίδης επιθετικό rebound Χάρης. Και καλά και φάουλ για τον Χάρη Κεχίδη. Είναι πάντα αφού παρόν. Τα είπαμε από την αρχή. Χάρης Κεχίδης. Συγκληρωματική βολή. Έχει βολή, έμεσο τρίποντο, 13-10. Οι συντές στην επίθεση με τον Τζία Ιλάνη. Τζάστας, για τον αναγνώστου. Έλα πάει προς τα μέσα ο Δημήτρης αναγνώστου, θα πασάρει για τον Τζία Ιλάνη. Ωραία πάσα και ελεύθερο σούτ, είναι άστοχο. Rebound ο Μόκας. Δεν έχουν βρει ρυθμό έξω από το 6.75 στη TBC μέχρι τη στιγμή. Το σέβολο για τον Κεχίδη. Εκείνος για τον Μόκα. Σκριν του Μπρέξ στην μπάλα. Μόκας. Τώρα από τα δεξιά. Ζήτησε ο Κεχίδης. Μόκας δίστασαν του πασάρι καθώς ήταν για άμυνα εκεί. Κιωσέογλου στη γωνία εξελίγει για 3. Και δεύτερο τρίποδο για τον Κιωσέογλου. Βρίσκουν και ρυθμό έτσι από τα 6.75 η MNP. Το σκορ γίνεται 16-10. Τζάστας. Το σκρίνει το αναγνώστου. Τζάστας για τον Τζία Ιλάνη που θα εκτελέσει για 3 και θα βρει το στόχο τώρα για να μειώσει 16-13. Αρχίζει να ανοίγει κάπως το παιχνίδι, να αποκτάει ωραίο ρυθμό. Και σε όγλου. Κίνησε εκτός μπάλας του Μόκα, τότε σκρίνει το σκρίνει Κεχίδης. Το κάνουν πολύ συχνά αυτό η MNP. Χάρης Κεχίδης. Στο πώς τώρα έδωσε ωραία την πάσα κατά την βοήθεια. Γκρέκ, είναι άστοχο το σούτ, rebound αναγνώστου. Και ο Τζάστας θέλει να τρέξει την ομάδα του για να βρει ανοργάνωτη άμυνα. Κούση, φάουλ. Το παραδέχεται και σε όγλου. Θα έχουμε αλλαγή. Ο Χάρης Κεχίδης για να πάρει ανάση και στη θέση του θα μπει ο Καραμπάς Νίκος. Αναφορά να λαμβάνει ο αναγνώστου. Κούσης. Δίνει το σκρίνο αναγνώστου. Απελευθέρωσε τον Κούση που θα εκτελέσει για 3. Εξαιρετικό rebound ο Τσιαϊλάνης. Πέρασε ωραία την άμυνα και έδωσε το φάουλ για βολές. Αντώνης Τσιαϊλάνης. Ακόμη αλλαγή της MNP. Έστω και η πρώτη βολή. Λιώνει το σκορ σε 16-14 η CTBC. Δύο στις δύο βολές και 16-15. Πέντα αμφίροπο παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο και μάλλον αμφίροπο θα μείνει μέχρι το τέλος. Και ο Θεόγλου. Καμπάς. Πήρε ένα σκρίν από το νούμερο 7 που είναι ο Μπασιακούλης ο Γιώργος. Μόκας. Στη γωνία για τον Κεχίδη που πιστάει στο σουτ. Κεχίδης. Εκεί πάσα εκεί. Θα κέρδισε ο Ναγνός. Θα λέει και λύσει ο χρόνος της επίθεσης. Μπάλα για τη σουτ NBC. Τζά
Αναστάς. Ξανά στο σκύλο αναγνώσ του και ο Γρηγοριάδης, Τζάστας από τα αριστερά. Κερδίζει το φάουλ, καλάθι και φάουλ για τον Τζάστα. Ο πρόδρομος Τζάστας, ευκαιρία έχει τώρα να πετύχει και έμεσο τρίποντο. Και άμεσα θα κάνουν αλλαγή οι MNP, αξιοποιούν το rotation που έχουν. Επιστρέφει στο παιχνίδι ο Λάσκος, στη θέση του και Κεχίδη Θεοδόση. Είναι εύστοχη βολή για τον Τζάστα. 18-16. Έχουν ένα σερί 8-0 στο TBC και προηγούνται. Λάσκος. Το Σεούγλου για τον Καραμπά. Μασκαφούλη στο screen. Καραμπάς. Κράτησε ωραία το σταθερό πόδι και πέτυχε το καλάθι με τον Καραμπάς. Ισοπαρίζει 18 όλα. Τζάστας. Κούσης. Να επινάμει να πάει τα αριστερά. Ο Κούσης κερδίζει το φάουλ. Δύο βολές για τους UTBC. Και άλλα για τους UTBC, επιστρέφει ο Στρόλιος. Εύστοχη πρώτη. Μέσα και η δεύτερη για τον Κούση. 20-18. Λάσκος. Βλέπουν τώρα πιο ψηλά η CTBC. Μόκας. Το Σεόγλου από την κορυφή για 3. Αστοχή αυτή τη φορά. Το rebound πήρε ο Μόκας, σχετικό rebound σε 2 πόντων και ευστοχή ο Μόκας στη δεύτερη ευκαιρία. Ισοφαρίζει 20 όλα το σκορ. Πολύ κοντά οι δύο ομάδες στα τελευταία 3 λεπτά. Ωραία πάσα ανάποδο λέει, ωραία προσπάθεια από τον Κούση. Και ανακτούν το προβάδισμα η CTBC. 22-20 και σε Όγλου. Λάσκος, φέρει ένα screen. Τα fake screen. Υπάρχει μια επιλογή ο Λάσκος, θα πασάρει για τον Καραμπά. Οδηγεί προς τα μέσα τον αναγνώστου. Πήρε για ένα screen από τον Μπασκακούλη. Άστοχο το lay-up. Ο Μόκας επιθετικό rebound για ακόμη μια φορά. Ακόμα μια ευκαιρία για να δούμε και πετυχαίνει και τρίποντο ο Μόκας. Αξιοποιεί για ακόμη μια φορά τη δεύτερη ευκαιρία. Τώρα υπάρχουν νεύρα εκεί. Όμως, σύμφωνα με το πλαίσιο του σεβασμού. Τζάστας. Ξανά δύο σκριν ψηλά. Έτσι οργανώνεται πιο ωραία η ομάδα των CTBC. Αναγνώστη για 3 αστοχή, ο Λάσκος στο rebound. Που στην άμυνα κάνει το φάουλ εκεί. Τρία και 56, ο τέλος πρώτου χρόνου, ένας πόντος διαφορά που χωρίζει δύο ομάδες. Αναφορά να λαμβάνει και ο Σιόγλου. Λάσκος. Μόκας ανεβαίνει για το screen, ο Λάσκος παζάρει για τον Καραμπά, το σουτ είναι άστοχο, κολλάει μπάλα. Αυτό είναι ο τζάμπολ. Thank you.
αναφορά για τον Κούση. Διαμαρτυρήθηκαν για τον Τζάμπολ οι MNP, αλλά δεν το κάνουν λάθος, καθώς όταν ξεκινάει η δεύτερη περίοδος έχει την κατοχή άλλη ομάδα, οπότε αλλάζει και το βελάκι. Έτσι πηγαίνει σύμφωνα με τον μπάσκετ, με τους κανονισμούς, όχι με τον μπάσκετ. Κούσης, στρώλια στο σκριν. Κάνουν αλλαγή τελικά η MNP και μένει ο Καραμπάς, τώρα της πιάει η Λάνης. Ύψος ωραία για τον αναγνώστου, δεν βγαίνει συνεργασία όμως. Βασιακούλη στο rebound. Λάσκος. Το σκριν αυτό από τον Βασιακούλη. Παράβαση, θετικό φάουλ. Παραμένει το 3-22 και κατοχή για τους UTMBC. Ζάστας. Στρόλιο στο σκριν. Ζάστας αντίθετα θέλει να πάει, θα πασάρει για τον Κούση. Κούσης. Θέλησε να κάνει την kick out pass, εκεί ήταν ο Λάσκος και πετάει πολύ γρήγορα μπροστά, αλλά ο Τσιαϊλάνης αντιλαμβάνει τι γίνεται και κλέβει. Τσιαϊλάνης στο drive, μπάλα βρήκε σε πόδι, το οποίο ήταν σε κίνηση, μπάλα θα παραμείνει στην κατοχή των CTBC. Το για να δούμε τι θα πούν οι δύο διαιτητές. Βρήκε σε πόδι τον CTE, μάλλον έχει δώσει διαιτητής. Αν μπόρεσε να καταλάβω καλά, αυτό είναι. Λάσκος. Δίνει στο Μόκα, βγήκε από το σκριν Κεσέογλου και ακόμα ένα θετικό φάουλ δίνει ο διαιτητής. Είναι αυτά τα κινητά σκριν, πολλές φορές λίγο να είναι ότι ξεκίνησε ο παίκτης σήμερα που κάνει το σκριν, μπορεί να δώσει θετικό φάουλ. Μια ομάδα που δοκιμάζει πάρα πολύ τα σκριν εκτός μπάλας είναι η Golden State Warriors για να απελευθερώνουν τους τρικοντάδες τους, τους καλούς υπέκτους. Όμως πολλές φορές πέφτουν σε αυτή την παράβαση, δηλαδή η κίνη του σκριν. Τώρα μιλάμε για το NBA. Στην μπάλα ο Τζάστας. Είναι πάντως πολύ χρήσιμα τα σκρίνη εκτός μπάλας για να δημιουργηθεί κίνηση, ειδικά στο χώρο. Κούσης floater, ωραία προσπάθεια, αλλά η μπάλα δεν του έκανε το χατήρι, το rebound πήρε ο Μόκας. Κεσέογλου για τον Καραμπά, Καραμπά για 3. Βρίσκει το σίδερο και ο Σκαϊλάνης φυλά για το rebound, έχει το χώρο. Σκαϊλάνης στο drive, ωραία κίνηση με αλλαγή χεριού, το lay up. Και δίνει το προβάδισμα στο UTMBC 24-23. Λάσκος. Δίνει για τον Καραμπά που βγήκε πάλι από το screen. Σκρίνει ο Μόκα. Παίζουν πολύ με τα screen εκτός μπάλας στην MP. Μόκας. Καραμπάς, 2 πόντων. Είναι εύστοχος ο Καραμπάς. Αν ακούν το προβάδισμα MNP, σε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο. 26-25 τώρα MNP. Τζάστας. Γρήγορος ο ρυθμός, ο Τζάστας. Εκτός ισορροπίας, ούτε ωραία προσπάθεια. Και μπροστά η CTBC τώρα. Μία σου και μία μου στο παιχνίδι. Σε πολλές κατοχές στη δεύτερη περίοδο. 26-25. Λάσκος. Για τον Καραμπά. Και Σεογλου γρήγορα στην πάσα, Λάσκος. Ωραία μου του Τζάστα είναι παντού. Στα δεξιά ο Καραμπάς για 3 αστοχή. Μόκας. Δεν σημαδεύει σωστά ούτε αυτός. Σε δικό rebound όμως ο Λάσκος. Και υπάρχει σύρυγμα του διαιτητή. Υπάρχει φάουλ. Έχουμε time out. Επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστροφή 1 και 6 για το τέλος του πρώτου χρόνου. MNT με τον Στρούζα. Κύρισε ένα deflection. Μπάλα για τους MNT τώρα από τα πλάγια. Στρούζα σε επαναφορά. Δίνει για τον Καραμπά. Καραμπάς, ωραία πήγε στην επαφή. Έκανε την περιστροφή και πέτυχε το καλάθι. Για το 27-26 για τους MNT. Ζάστας. Λεβαίνει ο Γρηγοριάδης για να δώσει ένα screen. Ζάστας για τον Αδαλόγλου σου 3 πόντων. Rebound ο Κεχίδης. Στρούζας έψευσε μακρινή πάσα, αλλά ήταν καλές επιστροφές για τους συγκεντρήσεις στην άμυνα.
Στρούζας για το Λάσκο. Καραμπάσου περίμενε και έρχεται το φάουλ. Είχαν να δώσουν ακόμα τη συντέμπιση, ήταν καλό φάουλ. Αναφορά ο Στρούζας. Δίνει για το Λάσκο. Λάσκος για τον Στρούζα. Και αυτή πάσα περνάει και ο Χίδης. Στον double team ο Χίδης αστοχή στο layup, παίρνει στο rebound μαχητικά και κερδίζει το σφύριγμα ο Χίδης. Ένας μαχητής που κάθε ομάδα τον θέλει στο ρόστερ και στο μπασκετάκι. Στις δύο βολές, τι πίνω όμως και καλά από τον Καραμπά. Θα ακολούθησε τη φάση. Κάνουν τη διαφορά Καραμπάς και Χίδη στο πρώτο μήχρονο. 29-26. Τζάστας από μακριά για 3. Μονομαχία, rebound, ο Στρούζας είναι το τέλος του πρώτου μέρους. Βρίσκει μπροστά τους μία NP με σκορ 29-26. Επιστροφή από δεύτερο μέρος. Μπάλα για τους μία NP. Στρούζας δίνει για τον Καραμπά που βγήκε ξανά από σκρίνη εκτός μπάλας και Χίδης. Στρούζας δίνει για τον Καραμπά, σου δύο πόντων, εύστοχο τον Καραμπά και τώρα η διαφορά πάει στους 5 πόντους με το ξεκίνημα της τρίτης περίοδου. Ούχης χάσει την μπάλα από τον Στρούζα, καλή άμυνα του Τζάστα. Δυσκολεύεται ο Στρούζας στην double team. Παρέμβαση του Κούση, θα κλέψει και θα διορθώσει την προηγούμενη κατάσταση. Ας ελπίσουμε ένα καλό βάθος και τη στρέφουμε σε λίγο. Στρέφουν στο παιχνίδι. Ο Τζάστας δέχεται βοήθεια από συμπαίκτη του στον πάγκο. Μπάλα για τους UTMC. Δύο πάνω Κούσης. Γρηγοριάζει το σκρίν, αντίθετα ο Κούσης. Θα κάνει την κικά ο Τζάστας, η Αγελάνης. Πάσα περάσει για το Στρόλιο. Στρόλιος πάνω σε άμυνα, ο ίδιος στο rebound. Κράτησε το σταυροπόδι, αλλά στόχησε το rebound ο Μόκας. Πάσα για τον Στρούζα. Στρούζας για τον Μόκα. Ο Μόκας στην δύο πόντων. Εύστοχη ο Αλέξανδρος Μόκας. 33-26. Στην μπάλα ακούσεις. Στρόγιο στο screen. Ακούσεις στην δύο πόντων. Μονομαχία, όχι εκεί που θα κερδίσει. Πάρε rebound. Στρούζας. Και ο Σεόγλου με την μπάλα στην πάσα για τον Καραμπά. Ο Σεόγλου. Καραμπάς. Πιέσε ο Κούσης, κράτησε πολύ ωραία. Ο Καραμπάς την μπάλα προστατεύοντάς την. Μόκας, ελευθερώνει και το screen και εκτέλεσε για 3. Με την βοήθεια του Στρούζας στο screen. Άμεσα από τα ημάτα του UTMC επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστρέφουμε. Στην UTMC βάλαμε τον Τσιαϊλάνη. Το σκρίν του αναγνώστου, είναι ψηλά και στο βλέπω την άμυνα. Τσιαϊλάνη στην επαφή. Έχει κάνει βήματα, ήταν καλή άμυνα του Κεσόγλου που δυσκόλυψε όλη τον αντιπαλό του. Οι μάσες και παινιές στην κατοχή της μπάλας. Το Σεόγλου. Ανεβαίνει και Χίδης για το screen. Το Σεόγλου από τα δεξιά πήγε. Έχει το χώρο, εκτελεί για 3. Καλή επιλογή, ήταν ελεύθερος. Εξαιρετικό rebound ο Μόκας. Κυριαρχούν στα rebound οι MP. Και Χίδης. Το Σεόγλου σε 2 πόντων. Είναι άστοχος αυτή τη φορά, πολύ καλό μπλοκάτο του Γρηγοριάδη και rebound αναγνώστη.
Αναστασία Ιλάνης. Δεν είναι εύκολο να ελέγξουν τα rebound στην Τεμπισή, είναι πολύ ψηλή ομάδα η NLP. Και Ιλάνης για 3, rebound ο Μόκας. Το Σεόγλου περνάει για το Στούρζα την μπάλα. Προστάτεψε ωραία και πέρασε. Έδωσε στη γωνία στο Μόκα. Μόκας ωραία προσπίση. Ωραία πάσα Καραμπάς για τον Γεχίδη. Να στο πως ο Γεχίδης έπασε κάπως άσχημα εκεί. Γιατί θα το σταματήσει το παιχνίδι, σωστά. Έχουμε μια διακοπή, επιστρέφουμε. Επιστροφή, εφάρει χρόνο για επίθεση. Είναι εντάξει ο Γεχίδης. Ο Σεόγλου στην επαναφορά, δίνει το σκύλο Νικεχίδης. Μόκας για τον Στρούζα. Το τρίποδο του Στρούζα, εύστοχο γι' αυτό. 39-26. Έχουν βρει και ρυθμό, έτσι ο Ρέξ και 75 μην. Και κάνουν τώρα πλέον δύσκολη τη ζωή των CTBC. Στην μπάλα ο Κούφης. Γρηγοριάδης. Στον δύο πόντων. Άστοχο, Στρούζα στο rebound. Ηρεμεί την επίθεση και πάει σε σετ. Σετ επίθεση. Το Σεόγλου με τον Καραμπά. Για τον Στρούζα, εκείνος για τον Σεόγλου. Καραμπάς. Πέρασε για τον Γεχίδη. Όχι, τρία παράβαση των δευτερολέπτων. Παλά για τον Σεχέμπισι. Τελάνης ανέβηκε και θα πάρει τώρα την μπάλα. Σκρίνει το στρόλιο. Τελάνης από τα αριστερά στην επαφή. Πάρα λίγο να πετύχει το καλά και να ήταν πολύ ωραία προσπάθεια. Παρ' όλα αυτά θα κερδίσει δύο ελεύθερες βολές για την ομάδα του. Δεύτερη, 39-28. Το Σεόγλου. Καραμπάς περιμένει και θα πάρει την μπάλα με τον αναγνώστου. Double team. Το Σεόγλου. Τώρα Μόκας. Καραμπάς έχει το χώρο, κάνει το σου δύο πόντων. Και εκεί της πάλεψε. Πήρε το rebound. Έδωσε για τον Καραμπά. Και ο Καραμπάς ευστόχησε στο σου δύο πόντων. 41-28. Στρολιός για τον αναγνώστου. Τσιαϊλάνης. Το κεντρικό διάδρομο. Συμπαγής η άμυνα οδηγεί στο λάθος. Κλέβει το Σεόγλου. Συνδυασμός για τους MNT. Υπάρχει φάουλ. Έχει δύο βολές ο παίκτης στον MNT. Έχουμε time out. Στρέφουμε σε πολύ λίγο. Μέσα πρώτη βολή για τον Κεσεούγλου. 42-28. Μια στις δύο βολές. Το rebound από Αδαλόγλου. Έδωσε για τον Κούση την μπάλα. Κούση ωραία, ρε, έχει ένα τρίπλα. Ο Κούσης περνάει προς τα μέσα. Θα κερδίσει το φάουλο Κούσης. Δύο βολές για τους CTBC. Μέσα η πρώτη βολή. Μειώνουμε στην Τεμπισή.
Κωσεόγλου. Ζήτησε ένα σκρίν, αλλά ο Κεχίδης έμεινε να το έδειξε ότι ο παίκτης περίμενε πιο μέσα, δεν είχε νόημα το σκρίν εκεί. Αν ήταν αυτό, ήταν πιστεύω σωστή παρατήρηση, όμως ο Κωσεόγλου δεν πήγε να πήγε πολύ μακριά. Απαντάει εισαγωγικά θα έλεγα στον Κεχίδη. Γύρισε όλο το είδαμε με τον Στρούδα μαζί, 45-30. Γρηγοριάδης, τρίποντο, είναι άστοχο, καραμπάστο rebound, δίνει για τον Στρούζα. Στρούζας για τον Κεχίδη, φτάνει κάτω το καλάθι και ευστοχεί ο Κεχίδης. Η MNP μεγαλώνει και άλλο το προβάτσμα στις 17 τώρα, 47-30. Ρούσης. Περνάει την άμυνα, δύσκολη προσπάθεια, ήταν καλή άμυνα, ο Μόκας πήρε το rebound. Μόκας για τον Στρούζα, ο Στρούζας έχει το χώρο, διστάει στο τρίποντο, δίνει στον Κιωσέογλου που έχει ριβρύ ρυθμό. Αστοχή όμως τώρα ο Κιωσέογλου. Ο Μόκας θα πάρει το κλειδικό rebound για ακόμη μια φορά. Σου δύο πόντων, άστοχο τον Μόκα και τώρα rebound από τον Τζιαϊλάνη. Ωραία ραχιά τρίπλα, αλλά εκείνο ο Στρούζας. Δίνει για τον Μόκα. Γερνή την επίθεση ο Μόκας, δίνει για τον Κεχίδη, Καραμπάς, δύο πόντων, ευστοχή ο Νίκος Καραμπάς, 49-30. Και έχουμε time out που καλεί η ομάδα των CTBC. Πανερχόμαστε σε λίγο. Επιστρέψαμε. 3-25 για το τέλος του περιόδου, επίσης. Θα πάει προς τα μέσα και δείτε φάουλ. Η συντέντηση στην επαναφορά με τον Τζιωπάνο Κούση. Ψάχνει μια πάσα, έγινε λάθος, ο Καραμπάς κλέβει. Λάσκο. Στην πάσα ωραία για τον Καραμπά, ο Καραμπάς για τον Κεχίδη, προηγήθηκε φάουλ. Ωραία ο Γρηγοριάδης στην πίνη χέρι. Τώρα ο Γκρέκ θα πασάρει, Καραμπάς, ωραία κίνηση και το καλάθι στην επαφή, 51-30. Σκαϊλάνης, Κούσης, τώρα αναγνώστου, δίνει τον Αδαλόγλου, Αδαλόγλου για τρεις, άστοχο το σουτ, μπάλα για τους MNP. Λάσκος. Του δίνει χώρο η άμυνα, ο Λάσκος, ο Πασάρι, το Σεόγλου για τον Γκρέτ. Καραμπάς, εκτελεί για τρεις από την κορυφή και ευστοχή και ο Καραμπάς. Πλέον είναι ασυναγώνιστη η MNP. Μεγαλώνει κι άλλο τη διαφορά πλέον. 54-30. Καϊλάνης, Γρηγοριάδης, αναγνώστου, άμυνα του Καραμπά, ωραία, κρατάει το σταθερό πόντο αναγνώστου, πασάρει για τον Κούση, Κούσης για τρεις, θα ευστοχίσει τώρα, αξιοποιεί την πάσα του αναγνώστου, 54-33. Λάσκος. Πέρασε μπάλα για τον Γκρέκ, ο Γκρέκ προς τα μέσα, kick out πάσα. Λάσκος για τον Καραμπά, Καραμπάς του δύο πόντων. Εύστοχη ξανά ο Καραμπάς, έχει βρει ρυθμό από το αγαπημένο του σημείο, περίπου από τα 6 μέτρα από την μπασκέτα. 56-33 το σκορ. Σκαϊλάνης. Κούσης. Πάει προς τα μέσα.
στοχή στο lay-up. Μπάλα για τους BNP. Γκρέκ. Ωραία πάσα του Γκρέκ. Καραμπάς επιλέγει να πασάει όμως εκεί. Παραλίγο το λάθος. Παραμένει μπάλα στην κατοχή των BNP. Ήταν καλή άμυνα του BNP σε εκείνο το σημείο. Αλλαγή από τους BNP. Επιστρέφει ο Μπασκατούλης στο παιχνίδι. Γιώργος Μπασκατούλης. Αλλαγή κάνα και στη TBC, επέστρεψε ο Στρόλιος. Αναφορά από τον Γκρέκ, είδε τον Μπασκατούλη. Κόπηκε ψηλά όπως φάνηκε. Διετής δίνει την μπάλα στο CTBC. 1 και 5 για το τέλος της τρίτης περιόδου. Πούση. Κάνει την μπάλα για τον Γρηγοριάδη και εκείνος κερδίζει το φάουλ από τον Μπασκατούλη. Δίνει στον Γρηγοριάδη. Περιμένει και τους συμπαίκτες του. Αγαλόγλου. Αναγνώστου. Βρισκάει στο σουτ. Δίνει στον Γρηγοριάδη. Έλειξε ο χρόνος της επίθεσης. Οι BNP έχουν την μπάλα. Λάσκος. Ένα σκριν ψηλά. Το σκύρις πήρε την μπάλα ο Θεοδόσης. Δίνει στον Γκρέκ. Ο Γκρέκ για 3. Εύστοχη ο Γκρέκ Αποστόλης. 59-33. Ανταλόγλου. Πούσης. Έχουμε τελευταία επίθεση της περίοδου στην περιοχή. Κούσης, αδεχτεί το μπλοκ. Μπάλα θα πάρει ο Γκρέκ. Ένα στην μπάλα για τον Καραμπά. Γκρέκ που ήρθε σαν τρέιλερ, έχει κάνει βήματα όμως, κόβει σταθερό το πόδι. Γι' αυτό και δεν διαμαρτύρεται. Οι CTBC έχουν την μπάλα. Έχουν 2 δευτερόλεπτα για ένα τελευταίο σουτ. Γρηγοριάδης για να δούμε και τον μπάζερ. Πάρα λίγο να τα καταφέρει, τέλος. Τρίτης περίοδου, 59-33 μπροστά η BNP. Τέταρτη περίοδος. Οι CTBC έχουν μπάλα. Ετοιμάζουν πράγματα πλέον στις δύο ομάδες, καθώς η διαφορά είναι μεγάλη. Γρηγοριάδης σε δύο πόντων, εύστοχη. 59-35. Λάσκος. Πόδια από το Στρόγιο. Παναφορά ο Μόκας. Δίνει για τον Τεχίδη. Τεχίδης πήρε τα μέτρα από πρώτος η άμυνα. Στρέφει στο σουτ. Παδαλόγλου πάλεψε. Μπάλα βγήκε εκτός. Παναφορά ο Μπασκατούλης. Δίνει στον Γκρέκ, Γκρέκ από τη γωνία για 3. Άστοχος αυτή τη φορά, ο Μπασιακούλης στο rebound. Αστοχή, μονομαχία, ο Στρόλιος αμυντικό rebound. Αδαλόγλου. Έδωσε για τον Στρόλιο. Double team, πάσα, Αδαλόγλου. Ο μαγνός του. Θέλεις να περάσει για τον Στρόλιο, υπάρχει φάουλ. Θα κάνει την επαναφορά, θα την κάνει
Λάδης πάει το δεξιά. Στρόλιος. Θα πετύχει το καλάθι από κοντά. Σερί 4-0 για τους UTMBC. Μειών σε 59-37. Λάσκος. Σκρίνει στην μπάλα του Μπασιακούλη που ρόλαρε. Γκρέκ. Για τον Μόκα. Και Κίδης κερδίζει το φάουλ. Γεχίδη, Γκρέκ. Αναγνώστη στην άμυνα, το σκύρι του Μπασιακούλη. Ο Γκρέκ περνάει, η πάσα όμως δεν είναι καλή, κλαίει το Κούσης. Και ξεκίνησε στον εκμηδιασμό. Κούσης. Το σου, την έφαγα ο Κούσης εκτός οροπίας. Μειώνει σε 59-39. Μπήκαν πολύ καλά στο δεύτερο περίοδο του UTMBC. Μολονό του διαφορά είναι μεγάλη. Λάσκος για τον Γκρέκ. Κίνησε από το Μόκα εκτός μπάλας. Ο Γκρέκ βρήκε το διάδρομο με το δεξί. Προσοχή όμως και το ρουμπάν θα πάρει ο Γρηγοριάδης μαζί και το φάουλ. Ωραίο βηματάκι προς τα πλάγια, άστοχο το σουτ, το ριμπάνι του Σεόγλου. Λάσκος. Προστατεύει ωραία την μπάλα, συνάμε τον Αλόγλου. Τώρα κάνει την πάσα, Μόκας. Συμπιο πόντων, πουλ απ σουτ, άστοχο, ριμπάνι του αναγνώστου. Ψάχνει και μια μακρινή πάσα και θα βρει ωραία τον Κρίφι. Στο δεύτερο μισό τώρα, η UTMBC. Ήρθε από πίσω και Κίδης και έκλεψε, Μόκας. Σκρίνει τον Κεχίδη. Μόκας με τον αναγνώστη πασάρι για τον Κεχίδη που να φύλλα αυτό στους δύο πόντων. Άστοχο και rebound ο Στρόλιος. Πέρασε την μπάλα για τον Δημήτρη αναγνώστη. Γρηγοριάδης. Το Κούση, ωραία η προσκύση, Κούση από τα δεξιά. Θα κερδίσει το φάλος στην προσπάθεια. Δύο βολές. Ανοίγεται και θα πάρει τώρα την μπάλα. Σε μια πάσα θα δώσει στο Λάσκο. 6 δευτερόλεπτα ο Λάσκος. Είναι στο Μπασιακούλη που ρόλαρε. Ο Κεχίδης πήρε. Κεχίδης στο σούτα στο χείρι. Μπάνω τον Γρηγοριάδης. Και άμεσα θέλει να τρέξει σε coast to coast. Γρηγοριάδης στο χείρι στο layup. Μόκα στο rebound. Γκρέκ, Μόκας. Έχει το χώρο, εκτελεί για 3, είναι εύστοχος Αλέξανδρος Μόκας, 62-41.
Κούση, με τον Κούση. Ένα πασάρι στο Στρόλιο, θα τον βρει, Στρόλιο στο φως. Ωραία περιστροφή, Στρόλιος, καλάθι και φάουλο, ωραία προσπάθεια. Κυρία Γιάννη στο τρίποντο. Για να επανέλθει η διαφορά στο 18. Ήταν το πέμπτο φάουλ. Του Θεοδόση και Χίδη. Περάσει ο Κρούζας χθες του. Και ο Κιωσέγουλης χθες του Γκρέκ. Την άστοχη βολή, παλεύει ο Γρηγοριάδης. Μπάλα θα πάρει τελικό στο Κιωσέγουλου. Νόλου πάσα με τον Λάσκο. Λάσκο σου δύο πόντων, αστοχή. Παιδιά μπάλα βρεθεί. Κούσεις. Να το Στρόλιο, Στρόλιος οδήγησε προς τα μέσα στον αντίπαλο και πέτσε το καλάθι από κοντά. 62-45. Λάσκος. Σκούν τον Πασκακούλη. Το Σεόγλου για τον Μόκα. Ο Στρούζα στο σκριν. Ο Μόκα στην πάσα για τον Λάσκο. Και ο Σεόγλου σου τριών πόντων. Άστοχο. Και η μπάλα θα βγει εκτός. Την μπάλα θα έχουμε στη Τέμπιση. Δύο πάνω σκούσεις. Μέσα από τα δεξιά βρήκε το Στρόλιο που ρόλαρε. Στρόλιος απέναντι σε όλους. Κερδίζει το rebound. Βγάζει για τον Αδαλόγλου, ελεύθερο σου τριών πόντων. Να στο χώρι, μπάμε τον Πασκακούλη. Και αμέσως την πάσα βρίσκει το Στρούζα. 2-2 τώρα ο Στρούζας για τον Μόκα. Μόκα στο σουτ. Θα ευστοχήσει ο Αλέξανδρος Μόκας. Σουτ 2 πόντων. 64-45. Αναγνώστου. Δεξιά, πέρασε τον κεντρικό διάδρομο, αστόχησε το σου, αφήσε το κεντρικό rebound και καλά από κοντά. Για τους UTMBC, 64-47, 3-42 το τέλος, Λάσκος. Στρούζας ανοίγεται τελικός και τώρα θα πάρει την μπάλα. Δίνει για τον Κιωσέογλου. Βασιακούλης, αριστερό, χουφά, ευστοχής ο Βασιακούλης. Βάλει και αυτός το λιθαράκι του για τη νίκη, 66-47. Αναγνώστου. Περνάει ωραία από την άμυνα, ωραία πάσα για το Στρόλιο. Και ο Στρόλιος θα πετύχει το καλάθι, 66-49. Λάσκος. Μόκας από τα αριστερά, έχει το χώρο, αλλά πιστεύει στο σουτ. Ψάχνει μια επιλογή για να παίξει και με το χρόνο η ομάδα του. Τώρα θα σπάρει ο Μόκας. Αστοχή ο Στρόλιος στο rebound. Γρηγοριάδης. 3-3 στη CTBC. Τώρα επιστρέφουν και άλλοι παίκτες. Κίνηση από τον αναγνώστο, αλλά ο Κιουσέογλου το αντιλήφθηκε. Έκλεψε. Στρούζας. Μασιακούλης. Από το κεντρικό διάδρομο και πετυχαίνει το lay-up. 68-49. Αναγνώστου. Αριστερά αναγνώστου. Πέντο σκύρ του Στρόλιου, βρίσκει το χώρο για το σουτ. Rebound ο Μόκας. Για τον Λάσκο. Κιωσέογλου τρέχει από τα δεξιά. Ο Λάσκος σταματάει. Πασάρια τον Μόκα. Στρούζας. Τελεί για τρεις από τη γωνία και είναι εύστοχος ο Διονύσης Στρούζας. 71-49.
δώσει την μπάλα στον Σκαϊλάνη. Αναγνώστου. Στη γωνία για τρεις. Βρίσκεται το σίδερο. Κερδίζει το rebound. Μπάλα βγαίνει εκτός. Είναι ο Τσιτεμπισί. Αναγνώστου. Σκαϊλάνης. Θα πετύχει το floater. 71-51. Βλάσκος. Κωσέογλου. Στρούζα στην κορυφή για τον Λάσκο. Reflection από τον Γιαϊράνη. Περνάει ο Λάσκος. Δέχεται τον μπλοκ από τον αναγνώστου. Υπάρχει φάουλ. Το παραδεχτεί ο Χάρης Κλειχίδης. Δύο βολές. Κερκίδης στο rebound. Έδωσε στον Κωσέογλου. Κερκίδης. Πάσα δεν καλή, κλέβε ο Στρόλιος. Έχει την ομάδα του. Σκαϊλάνης, ο Στρούζας μονομάχησε. Κέρδισε ο Καραμπάς το κλέψιμο. Κωσέογλου για 3. Εύστοχη ξανά. 54-51. Αναγνώστου. Ωραία προστασία της μπάλας. Πάσα για τον Αδαλόγλου. Πάσα θα περάσει και ο Σκαϊλάνης θα πέτει το καλάθι. Ακολουθώντας στη φάση. 19 δευτερόλεπτα ακόμη έχουμε ένα μάθημα τελικό σκόρ. Μια νικητή θα είναι νικητός όπως είπαμε. Κωσέογλου. Δευτερόλεπτα. Στρούζας μας το συνηθίζει να εκτελεί από το κέντρο, αλλά θα περιμένει να λείψει ο χρόνος για να το κάνει. Τέλος αγώνα 74-53. Νίκη για τους MNP. Σημαντική νίκη για την συνέχεια του πρωταθλήματος. Καλή συνέχεια από εμάς.